Χαμόγελα στη Δυτική Ελλάδα καθώς δόθηκε το πράσινο φως για το Πάτρα Πύργος από την Κομισιόν. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενέκρινε βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις χρηματοδότηση ύψους 217 εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό δημόσιο για την κατασκευή του τμήματος Πάτρα Πύργος της Ολυμπίας Οδού στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι η κατασκευή και η λειτουργία του τμήματο Πάτρα Πύργο θα ενσωματωθεί στην υφιστάμενη σύμβαση παραχώρηση με την παραχωρησιούχο Ολυμπία Οδό ΑΕ, η Επιτροπή αξιολόγησε και ενέκρινε επίση την εφαρμογή στο τμήμα Πάτρα Πύργο του υφιστάμενου μηχανισμού επιμερισμού διοδίων στο πλαίσιο τη σύμβαση, καθώ και την υπόρου παράταση της περίοδου παραχώρησης για τρία έτη. Η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει μέρος του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, χωρίς να προκληθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Για το πράσινο φως, για το Πάτρα Πύργος από την Κομισιόν, η εκτελεστική αντιπρόεδρος, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά. Η κατασκευή του τμήματο Πάτρα Πύργο τη Ολυμπία οδού θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των σχετικών περιοχών και των οικονομικών δραστηριοτήτων στι περιοχέ αυτέ. Η εν λόγω απόφαση επιτρέπει στην Ελλάδα να στηρίξει την κατασκευή αυτή τη σημαντική υποδομή, η οποία αποτελεί μέρο του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου και η οποία αναμένεται επίση να βελτιώσει σημαντικά τι συνθήκε οδική ασφάλεια στην περιοχή. Ύστερα από δύο χρόνια μεθοδική και επίμονης δουλειά, οι προσπάθειε μας δικαιώνονται και ένα μεγάλο έργο επιτέλου ξεκινά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε σήμερα την οριστική έγκριση τη κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα Πύργου. Σύμφωνα με πληροφορίε, μετά το πράσινο φω για το Πάτρα Πύργο από την Κομισιόν, προχωρά και η σύμβαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώ ολοκληρώθηκε ο έλεγχο και απομένει η δημοσιοποίηση τη απόφαση. Επόμενο βήμα είναι η κύρωση τη τροποποιημένη σύμβασης από τη Βουλή. Η υπογραφή τη και μετά τον λόγο έχουν οι μπουλντόζε. Τα εργοτάξια αναμένεται να ξεκινήσουν να στείνονται το πρώτο τρίμηνο του 2022. Τα εργοτάξια που θα στηθούν κατά το μήκο του άξονα των 75 χιλιόμετρων θα χρειαστούν σύμφωνα με την εμπειρία που υπάρχει από τα προηγούμενα αντίστοιχα έργα περίπου 2 με 3 μήνε για να επανδρωθούν και να διαθέτουν όλον τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό. Αυτό σημαίνει πω το ερχόμενο καλοκαίρι οι θα έχουν πια σε δουλειά και από εκεί και έπειτα τον λόγο θα έχουν οι κατασκευαστικέ εργασίε, χρονοδιαγράμματα και άλλα. Ο μεγάλο στόχο για το έργο είναι το 2024 να έχει ολοκληρωθεί και ένα αυτοκινητόδρομος να ενώνει με ασφάλεια τι δύο μεγάλε πόλει, τη Αχαΐας και τη Ηλίας.